Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο. Είμαστε στο στούντιο. Σας λέγαμε προηγουμένως για τις καλές ειδήσεις με τις προσλήψεις, μάλλον για την προκήρυξη θέσεων για 28.000 άτομα στον ΟΑΕΔ. Έχουμε μια είδηση για το πώς σε χαλεπούς καιρούς που χρειαζόμαστε υγεία και υπηρεσίες και είναι όλα πανάκριβα, μπορούμε να βοηθηθούμε. Έχουμε λοιπόν δει ότι μία κάρτα, και είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Μουντάκης, καλώς ήρθατε, είστε διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, συγγνώμη, της συγκεκριμένης κάρτας, προνόμιο με κάρτα. Έτσι ακριβώς. Και η πρώτη μου απορία είναι, βλέποντας όλες αυτές τις υπηρεσίες που θα πούμε στην πορεία στους τηλεθεατές μας, τι είναι αυτή η κάρτα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε να εξηγήσουμε στον κόσμο. Θέλω να πούμε για την κάρτα προνόμιο, η οποία το λέει και η λέξη. Είναι μια κάρτα η οποία έχει μαζέψει πάρα πολλά προνόμια. Τα μεγαλύτερα προνόμια είναι στην υγεία, γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι το Α και το Ω. Από εκεί πέρα όμως δεν μείναμε εκεί, αλλά έχουμε απλώσει τις υπηρεσίες μας σε κάθε καταναλωτική ανάγκη του κόσμου. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Περιμένετε. Καταρχήν να δείξω την κάρτα. Είναι σαν πιστωτική κάρτα. Αλλά δεν είναι πιστωτική. Δεν είναι πιστωτική. Δεν είναι πιστωτική. Είναι μια κάρτα που την παίρνουμε για ένα χρόνο. Τι βλέπουμε λοιπόν, άτι η κάρτα μας. Και θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς την παίρνουμε, από πού την προμηθευόμαστε και στο κομμάτι της υγείας που ξεκινήσατε, τι παροχές έχουμε. Λοιπόν. Η κάρτα αυτή μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος από τους 330 συνεργάτες που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και να πτήσουμε συνεχώς αυτό το δίκτυο. Μπορεί να την αποκτήσουν μέσα από την ιστοσελίδα, υπάρχει και η shop. Μπορούν να την αποκτήσουν στα τηλέφωνα τα οποία μπορούμε να δείξουμε. Μπορούν να την αποκτήσουν και από τα γραφεία μας. Επίσης υπάρχουν και call center που επικοινωνούν με τον κόσμο και εξηγούν περαιτέρω το τι προσφέρει αυτή η κάρτα. Τώρα να πούμε τι είναι αυτή η κάρτα. Είπαμε, δεν είναι πιστωτική, δεν είναι ασφαλιστική, είναι μια κάρτα προνομίων. Δεν αγοράζουμε, δεν ψωνίζουμε. Όχι, απλώς τη δείχνουμε και αυτή η κάρτα με την επίδειξή της. Περνιούνται κάποιοι πόντοι. Όχι, δεν έχει πόντους, δεν είναι κουπόνια. Όχι, είναι ξεκάθαρο, η έκπτωση είναι εκείνη τη στιγμή. Ή το προνόμιο το λαμβάνει εκείνη τη στιγμή. Ειδικά στην υγεία έχουμε πάρα πολλά προνόμια. Έχουμε 10 δωρεάν check-up, έχουμε δωρεάν επισκέψεις σε πάρα πολλούς γιατρούς. Έχουμε πάνω από 200 διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνεργάζονται μαζί μας. Συνεργαζόμαστε επίσης με τον Doctor Anytime, ένα δίκτυο γιατρών πανελλαδικών, το οποίο έχει 1.650 γιατρούς. Βλέπουμε στην οθόνη μας ότι υπάρχουν δωρεάν check-up, οδοντιατρικές υπηρεσίες δωρεάν. Αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά κέντρα που έχουμε τιμή FEC, που σημαίνει εξέταση αίματος 2 ευρώ και όχι 12 και 15. Με λίγα λόγια, είναι μια κάρτα προνομίων, μια κάρτα η οποία κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και ειδικά σήμερα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα, στην υγεία λοιπόν έχουμε, μπορούμε να πούμε, λυμμένη την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μένω, κύριε Μουντάκη, στο θέμα της υγείας, που καίει πάρα πολλούς συμπολίτες μας, που προσπαθούν να κάνουν τα βασικά και δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τα χρήματα, τα νοσοκομεία δεν ανταποκρίνονται. Βλέπω λοιπόν εδώ δωρεάν 10 check-up, δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις, δωρεάν εξετάσεις του ιατρείου. Να πούμε συγκεκριμένα, μια γυναίκα που θέλει να κάνει μαστογραφία, υπέρηχο, πόσο θα της κοστίσει με την κάρτα αυτή? Η ψηφιακή μαστογραφία την έχουμε με 30 ευρώ. Αντί για 100-120, 30 ευρώ. Επισκέψεις σε γιατρούς είναι δωρεάν. Στους περισσότερους γιατρούς, μέσα από κλινικές ή μέσα από διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή, καταρχήν, μιλάμε για την Αττική. Μιλάμε για την Αττική, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Και για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Είμαστε πολύ ισχυροί στην Αττική. Αναπτυσσόμαστε πολύ δυνατά σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Χθες κλείσαμε μια συμφωνία στη Βόρεια Ελλάδα, κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, που σημαίνει ότι περίπου μέχρι τέλος του χρόνου οι 1.800 επιχειρήσεις που έχουμε σήμερα θα γίνουν περίπου 3.000. Νέοι συνεργάτες μπαίνουν, νέοι πάροχοι μπαίνουν και συνεργάζονται μαζί μας. Άρα λοιπόν αυτή η κάρτα μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει και στην Αθήνα και στην επαρχία και στα νησιά. Και στόχο έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου να μην υπάρχει πόλη ή χωριό, μεγάλο χωριό ή μικρό χωριό, να μην μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν κάποιος κάτοχος αυτής της κάρτας. Καταρχήν είδαμε και τις τιμές. Να πούμε ότι για την Αθήνα πόσο κοστίζει αυτή η κάρτα. Η τιμή είναι 120 ατομική στην Αθήνα και 160 η οικογενειακή. Στην επαρχία είναι φτηνότερη, δηλαδή αντί για 120 η ατομική στοιχίζει 80 ευρώ και η οικογενειακή στοιχίζει 120. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε ότι είναι λιγότερες οι παροχές κατά της σε σχέση με την Αττική. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είναι και πιο φτηνή Βεβαίως, η κάρτα. Μπορεί όμως κάποιος να αποκτήσει την κάρτα στην επαρχία και να τη χρησιμοποιήσει στην Αττική. Σωστό ή το ανάποδο. Όταν λέμε επαρχία εννοούμε όλη την Ελλάδα εκτός Αττικής. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τώρα, μένοντας ακόμη στον τομέα της υγείας, θα τα δούμε και τα άλλα, αλλά νομίζω ότι καίει πάρα πολύ αυτό το θέμα, και, κύριε Μουντάκη, και άντρες και γυναίκες και ηλικιωμένους και παιδιά. Δηλαδή, ο άλλος έχει το παιδί του τώρα και θέλει να πάει να κάνει τις βασικές εξετάσεις. Check-up στον εαυτό του. Πόσοι δεν έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, καθημερινά τα λέμε. Check-up γιατί δεν έχουν τα χρήματα.
Άρα είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει από τα βασικά, από αυτό που λέμε πρόληψη. Η πρόληψη. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάνει συνεργασίες με πολλά διαγνωστικά κέντρα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να προλάβει καταστάσεις. Και μάλιστα θέλουμε να έχουμε σε όλη την Αθήνα και σε όλες τις περιοχές, και γι' αυτό συνεχώς προσθέτουμε επιχειρήσεις και ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Επίσης, θέλω να πούμε εδώ ότι μία κάρτα μπορεί να την πάρει κάποιος σήμερα και την επόμενη στιγμή να τη χρησιμοποιήσει. Μπορεί να την πάρει οποιοδήποτε, ανεξαρτήτως την ίδια μέρα. Ναι. Η κάρτα βγαίνει αυθημερών, τη στέλνουμε δωρεάν στους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Πληρώνεται εφάπαξ και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει αναμονή, δεν υπάρχει εξαίρεση. Ανεξαρτήτως λοιπόν κατάστασης υγείας, αν είναι κάποιος μικρός, μεγάλος ή με προβλήματα υγείας ή χωρίς, μπορεί να πάρει την κάρτα στην ίδια τιμή την παίρνουν όλοι. Κάποιος που την έχει στην τσέπη του και του συμβαίνει κάποιο πρόβλημα υγείας, πέραν των check-up, τι κάνει, μπαίνει και βλέπει πού είστε συμβεβλημένοι και πηγαίνει εκεί? Βεβαίως, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, όλο το 24ωρο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον οποιονδήποτε, μπορεί να καλέσει ασθενοφόρο, έχει δωρεάν κλήση ασθενοφόρου αν υπάρχει νοσηλεία. Πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου, σε μια Αθήνα αλλά και σε μια επαρχία που αργούν τα ασθενοφόρα, που δεν πηγαίνουν ασθενοφόρα, που δεν είναι επανδρωμένα. Έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές αυτές οι υπηρεσίες σώζουν ζωές. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει εδώ και 4 χρόνια που στείλουμε αυτή την κάρτα. Καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες και γι' αυτό μένουμε πάρα πολύ στο θέμα της υγείας. Mm-hmm. Είναι μια κάρτα η οποία δεν τη λέμε κάρτα υγείας, γιατί υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Όμως στην υγεία είμαστε πολύ καλά στημένα και το λέμε γιατί κυκλοφορούν και άλλες κάρτες. Εμείς λοιπόν έχουμε μεγάλες κλινικές που συνεργαζόμαστε, έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και μάλιστα δίνουμε τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να την αποκτήσει και να τον ενημερώσουμε στέλνοντάς του και συνεργάτη στο σπίτι ή να μας καλέσει στα τηλέφωνα. Είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή να λύσουμε την τελευταία απορία. Βλέπω λοιπόν τώρα στα ενημερωτικά που έχω ότι καλύπτεται. Λέει κατηγορίες προνομίων που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα όποιοι ενδιαφέρονται. 20 κατηγορίες. Αυτοκίνητα, γάμος βάφτιση, διατροφή, εκπαίδευση, ηλεκτρολογικά, λογιστικά, πληροφορική. Μας βοηθάτε λίγο? Βεβαίως. Σε κάθε κατηγορία λοιπόν από αυτές είναι 20 κατηγορίες και μέσα εκεί υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες. Mm-hmm. Δηλαδή στο αυτοκίνητο, οτιδήποτε έχει σχέση με το αυτοκίνητο. Από σέρβις, από κταίο, να έχει λοιπόν προνομιακές τιμές και εξυπηρέτηση άμεση και εγγυημένη. Δηλαδή κάποιος που έχει το αυτοκίνητό του πάει σε συμβεβλημένο κταίο με εσάς, σε συμβεβλημένο συνεργείο και έχει έκπτωση. Και έχει μεγάλη έκπτωση και πιθανόν κάποια στιγμή να είναι και δωρεάν. Προς το παρόν έχει μια μεγάλη έκπτωση. Που φτάνει, ας πούμε, σε ποιο ποσοστό? Στο 30-40%. Πολύ καλό. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμα. Εμείς θέλουμε 25.000 καρτούχοι να γίνουν με τη βοήθεια όλων σας 100.000 καρτούχοι. Με αυτόν τον τρόπο θα μας δώσει μεγάλη δύναμη να απευθυνθούμε λοιπόν σε επιχειρήσεις, να τους πείσουμε για μεγαλύτερες εκπτώσεις. Μεγαλύτερα προνόμια για τους καταναλωτές. Πιο μεγάλος όγκος, λέτε, ανθρώπων που κατέχουν την κάρτα, πιο μεγάλη πίεση στις επιχειρήσεις να δώσουν πράγματα. Και οι επιχειρήσεις δεν χάνουν, γιατί οι επιχειρήσεις ψάχνουν τον τζίρο. Αυτή τη στιγμή το να έχει κάποιος ένα μαγαζί και να το βλέπει και να μην μπαίνει πελάτης είναι πρόβλημα. Εμείς λοιπόν καλούμε τους επιχειρηματίες να συνεργαστούν μαζί μας. Μπορούμε λοιπόν εμείς να τους βοηθήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω διαφημίζονται κιόλας. Διαφημίζονται λοιπόν και μάλιστα δωρεάν συμμετέχουν σε εμάς. Η μόνη υποχρέωση του οποιοδήποτε είναι να είναι κάτοχος της κάρτας. Είτε συνεργάτης είναι αυτός, είτε ο καταναλωτής, είτε επιχείρηση πρέπει να υποστηρίζει αυτό και να είναι κάτοχος της κάρτας. Όμως όλη αυτή η δύναμη η οποία συγκεντρώνουμε, αυτός ο μεγάλος συνασπισμός ανθρώπων, μας δίνει μια δύναμη η οποία πραγματικά είναι υπέρ του καταναλωτή και υπέρ της επιχείρησης, γιατί αυξάνει τον τζίρο του. Μαζικότητα ίσον δύναμη, έτσι το εξηγώ. Έτσι, όταν λέμε διατροφή, άλλο ένα θέμα που καίει. Δηλαδή οι δυσκολίες είναι τεράστιες, ο άνθρωπος. Οι πολίτες δεν μπορούν να πάνε να πάρουν τα απαραίτητα στο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για σούπερ μάρκετ λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν και για σούπερ μάρκετ, μιλάμε και για καταστήματα εστίασης, μιλάμε και για ταβέρνες, μιλάμε και για τροφίμων, ότι ζαχαροπλαστεία τα πάντα, ήδη τροφίμων. Σας λέω ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν 1.800 επιχειρήσεις και μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι πάνω από 3.000 επιχειρήσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι όλα τα είδη. Μεγάλο το εύρος. Σε ένα σούπερ μάρκετ, επί παραδείγματι, είναι έκπτωση, είναι προσφορές, Είναι έκπτωση. Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια, είναι 3-4%. Από εκεί πέρα όμως, όσο μεγαλώνουμε εμείς και γινόμαστε περισσότεροι, τόσο θα έχουμε και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εγώ βλέπω τώρα 20 τις δυνατότητες να κάνουν πράγματα, 20 κατηγορίες. Δηλαδή, βλέπω πληροφορική. Στην πληροφορική, άλλο ένα τομέα που οι νέοι κυρίως ενδιαφέρονται. Δηλαδή, θα πάνε σε ένα μαγαζί με τέτοια είδη και θα έχουν εκπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Οτιδήποτε γίνει γύρω από την πληροφορική έχουν εκπτώσεις και προνόμια. Mm-hmm. Στο γάμος βάθησης το ίδιο. Στην ένδυση το ίδιο. Στο σπίτι το ίδιο.
Αυτό που θέλω να σημειώσουμε εδώ είναι ότι οι εκπτώσεις ξεκινάνε από 15% και 20% και φτάνουν μέχρι 73%. Συγγνώμη, και σε θέματα πληροφορικής, για παράδειγμα. Όχι, γενικά το λέω. Γενικά το λέω. Καταλαβαίνουμε ότι ανάλογα την κατηγορία δεν υπάρχουν τα ίδια περιθώρια κέρδους. Mm-hmm. Οπότε, ανάλογα λοιπόν την επιχείρηση, ανάλογα το προϊόν, είναι και η έκπτωση. Την έκπτωση την καθορίζει ο πελάτης. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε κάθε κατηγορία εμείς βάζουμε μπροστά τη μεγαλύτερη έκπτωση. Η επιχείρηση, αν θέλει να είναι ψηλά στην αναζήτηση, πρέπει να δώσει μια μεγαλύτερη έκπτωση. Άρα βρίσκουμε λοιπόν. Πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Άρα, εμείς καλούμε λοιπόν τους καταναλωτές να ψάχνουν μες στο site, να βρίσκουν λοιπόν και συνεχώς εμείς να προσφέρουμε κάτι καλύτερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κάρτα πρέπει να χρησιμοποιείται. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει ένα κουμπαράς, τον δίνουμε πολλές φορές και δώρο. Κάθε φορά λοιπόν που κερδίζει κάποιος από το κομμωτήριο 10 ευρώ, τα βάζει μέσα από το σαχαροπλαστείο 30% ή 40%. Βάζει μέσα στο μαζεύει τα έσοδα από αυτά που γλιτώνει, λέτε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα δείτε τι γλιτώνει. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι μπορεί κάποιος, αν έχουμε ένα μέσο έκπτωση 40%, λοιπόν μπορεί να κερδίσει και 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιείται η κάρτα. Να επιλέγει καταστήματα τα οποία συνεργάζονται μαζί μας. Να γίνεται κίνηση για να έχει όφελος. Εμείς στα καταστήματα βάζουμε ένα αυτοκόλλητο στην πρόσωψη, ώστε ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ ή για να μην παίρνουν συνεχώς τηλέφωνα, μπορούν στα ψώνια τους να επιλέγουν τα καταστήματα με το σήμα της κάρτας και μέσα εκεί λοιπόν τους παίρνουν μια πολύ καλή εξυπηρέτηση, γιατί υπάρχει ένα χαμόγελο του επιχειρηματία, τη στέλνουν με πελάτη. Άρα βλέπουμε το site που περιγράφεται. Έτσι, εκεί μέσα λοιπόν μπαίνει κάποιος που ενδιαφέρεται. Βεβαίως, και κάνει επιλογές από τις 20 κατηγορίες, θα το δούμε, και του βγαίνει η λίστα με τις επιλογές. Επιτόπου εκείνη τη στιγμή. Εδώ είμαστε τώρα στην υγεία, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες υγείας. Εμείς δεν του λέμε να επιλέξει την Α ή τη Β επιχείρηση, μπορεί να επιλέξει όποια θέλει, όποια τον βολεύει. Έτσι. Πάντως είναι πάρα πολλές οι υπηρεσίες στην υγεία. Πολλές υπηρεσίες έχετε και βλέπω και μεγάλα και γνωστά. Μεγάλα και γνωστά κέντρα. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε υπολογίσει, επειδή είπατε και για τον κουμπαρά. Έχετε υπολογίσει με μία μέση, ας το πούμε έτσι, με ένα μέσο υπολογισμό, πόσο μπορεί να κερδίσει κάποιος ετησίως κάνοντας χρήση και στην υγεία και στην εστίαση. Μες στο έντυπο έχουμε κάνει μια πρόχειρη μελέτη και λέμε λοιπόν ότι αν κάποιος χρησιμοποιεί την καθημερινότητά του σε συνδυασμό και με την υγεία, για την πρόληψη μιλάμε, μπορεί να κερδίσει 500-600 ευρώ το μήνα, άρα λοιπόν μπορεί να κερδίσει και 5-6 και 7.000. Βεβαίως, γιατί όταν έχουμε αυτή τη στιγμή υπηρεσίες στα πάντα. Ναι. Αν λοιπόν επιλέγει τις υπηρεσίες αυτές, όταν λοιπόν μια οικογένεια, το παιδί μπορεί να σπουδάζει, μπορεί το παιδί να χρησιμοποιεί τη δική του κάρτα. Η μητέρα τα πράγματα τα οποία ψωνίζει για το σπίτι, για τον εαυτό της, να επιλέγει επιχειρήσεις. Στην υγεία να επιλέγουμε τις επιχειρήσεις αυτές και να έχουμε αυτά τα προνόμια και αυτά τα δωρεάν. Εάν γίνουν λοιπόν. Ένα check-up κάνει 150 και 200 ευρώ και εδώ είναι δωρεάν. Άρα θέλω και δεν μπορεί να κάνει ένα, αλλά μπορεί να κάνει και 10. Άρα και το έχουμε πάει σε αυτό το κανάλι το θέμα. Για κάποιους που βλέπουν αυτή τη στιγμή την εκπομπή και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την κάρτα, θα κάνετε κάποια καλύτερη τιμή? Ναι, το χαμόγελό σας μας κλαβώνει. Άρα λοιπόν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε σε αυτό το στόχο. Θέλουμε να πετύχουμε τους 100.000 μέλη. Θα μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε την κάρτα την οικογενειακή στην τιμή της ατομικής. Δηλαδή με μία κάρτα 120 ευρώ μπορούμε να βάλουμε όλη την οικογένεια να δώσουμε όλες τις κάρτες. Και η ατομική κάρτα αντί για 120 να τη δώσουμε στα 80. Αντίστοιχα στην επαρχία αντί για 80 η ατομική θα δοθεί 50 και αντί για 120 η οικογενειακή θα δοθεί στα 80. Και εδώ βλέπουμε για μία ώρα, για 4 λεπτά. Θα ήθελα, επειδή και την άλλη φορά ας πούμε, που ξανακάναμε κάτι παρόμοιο, τα τηλέφωνα δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, παρόλο ότι έχουμε 18 γραμμές. Θέλω να τους δώσουμε μία ώρα, μία ολόκληρη για ώρα. Για μία ώρα λοιπόν από ώστε τώρα. Ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν από όλη την Ελλάδα. Όσοι ενδιαφέρονται σε αυτές τις τιμές που είναι προσφορά από τον κύριο Μουντάκη, θα έχετε σε καλύτερη λοιπόν, σε εκπτωτική τιμή την κάρτα. Ξέρετε τι άλλο μου κάνει εντύπωση, θετική εντύπωση. Το γεγονός ότι εν καιρό κρίσης υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν δουλειά. Και αναφέρομαι στους συνεργάτες σας που κυνηγάνε να βρουν κόσμο να πάρει την κάρτα. Ναι. Διότι ξέραμε τους παραδοσιακούς ασφαλιστές, η κατάσταση έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και σας ανοίγεται ένα νέο πεδίο. Ναι, και σε αυτό το νέο πεδίο έρχεται κόσμος. Εμείς προερχόμαστε όλοι οι άνθρωποι της κάρτας και πρέπει να το πούμε αυτό και ο κ. Παλαιλόγος και ο κ. Λευτεριώτης και εγώ και όλοι οι άλλοι μέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε άνθρωποι του ασφαλιστικού χώρου, άρα γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες του ανθρώπου. Είμαστε πρωτοπόροι, δεν αφήνουμε την ασφαλιστική δουλειά, είναι το Α και το Ω για μας. Όμως, βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια το πόσο δύσκολα περνάνε οι οικογένειες σήμερα, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες λοιπόν, οι οποίες πήραμε είναι οι εξής. Θα ενισχύσουμε την ασφάλιση. Αυτό είναι δεδομένο. Εδώ όμως τους προτείνουμε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι ασφαλιστικό, αλλά μπορεί να καλύψει πράγματα που δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα από τις ασφάλειες.
ή υπάρχουν άνθρωποι μεγάλη ηλικία που δεν μπορούν ή δεν έχουν την οικονομική άνεση να κάνουν μια ασφάλιση. Εγώ αυτό που έχω να πω και ω θετικό θα το πω, είναι εκεί που δεν μπορεί το κράτος να κάνει κάποια πράγματα. Έρχονται κάποιοι πρωτοπόροι ιδιώτες και βοηθάνε αυτόν που έχει ανάγκη. Και βοηθάμε και πιέζουμε σχετικό. Και το κράτος να πάρει πρωτοβουλίες και να γίνει καλύτερο. Έτσι. Δεν πάβει όμως τα προβλήματα να είναι εδώ, οι άνθρωποι πραγματικά να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και από την άλλη να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες να έχουν. Εμείς λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε και να πείσουμε τους επιχειρηματίες να βοηθήσουν σε αυτό και το κάνουν. Έχετε στα σκαριά και κάποιες άλλες συμφωνίες, έτσι έχουμε, όπως το λέτε, νομίζω ότι κάτι ετοιμάζεται κι άλλα. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημα των συνεργατών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή οι 330 άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να γίνουν 600, να γίνουν 1000. Το θέλουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε βγάλει μια υψηλή προμήθεια που δίνουμε στους ανθρώπους. Του συμφέρει αυτό, θα έλεγα. Του συμφέρει. Του συμφέρει γιατί καταρχήν δεν χρειάζεται κάποια ειδική άδεια. Εμείς τους εκπαιδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους μαθαίνουμε λοιπόν το προϊόν, τους κάνουμε κοινωνούς λοιπόν. Άρα οι ίδιοι λοιπόν χρησιμοποιούν την κάρτα και βλέπουν πόσο χρήσιμη είναι και στόχο έχουν να το δώσουν στη δική τους πελατεία για να έχουμε μια ελάφρυνση στα οικονομικά τους. Επίσης, όσοι μας πάρουν σήμερα, όλη μέρα, συνεργάτες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, θα τους κάνουμε δώρο μια ιστοσελίδα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι πραγματικά που δεν έχουν διέξοδο, να προωθηθούν, να δώσουν και να αναπτύξουν αυτό το προϊόν παντού. Έτσι. Άρα να μην υπάρχουν στεγανά, λοιπόν, δεν έχω αυτοκίνητο, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ή δεν έχω γνωριμίες, να αναπτύξουν αυτό το πράγμα. Κρατώ όλα τα θετικά και το επιστέγασμα είναι η χρήσιμη είδηση της ημέρας σε δύσκολους καιρούς. Κύριε Μουντέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.